δεύτερη μέθοδος που είπαμε είναι η αρθροσκόπηση. Η αρθροσκόπηση σημαίνει το να χρησιμοποιήσουμε ένα ειδικό μικροσκοπικό θα έλεγα αρθροσκόπιο, γιατί όταν μιλάμε για την κροταφωναδική διάρθρωση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή άρθρωση, δεν έχει καμιά σχέση με τη συνήθις αρθρώση που ξέρουμε όλοι, δηλαδή με το γόνατο, με τον αγκώνα, με το ισχύο. Είναι μια μικροσκοπική άρθρωση που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς. Το αρθροσκόπιο είναι ειδικό αρθροσκόπιο με το οποίο μπορούμε αφενός με να δούμε και να έχουμε μια άμεση απεικόνηση όλων αυτών των στοιχείων της φλεγμονής, τι αφορούν των συμφύσεων, και από την άλλη πλευρά μπορούμε, όπως σας είπα, χρησιμοποιώντας και το αρθροσκόπιο, να κάνουμε την αρθροκέντηση υποτίθεται ανοιχτά, δηλαδή έχοντας κάποια οπτική απεικόνηση και όχι στα τυφλά όπως πηγαίνουμε συνήθως με την αρθροκέντηση. Και από την άλλη πλευρά να δώσουμε και στον ασθενή απτά, γιατί το αρθροσκόπιο μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε τις εικόνες που βλέπουμε, να καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο έχει.